στην ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, πράγμα το οποίο, όπως θα έχετε δει και από την πορεία των ελληνικών ομολόγων τις τελευταίες μέρες, από το ράλι το οποίο γίνεται, έχει μάλλον προεξοφληθεί από τις διεθνείς αγορές. Διότι η πτώση που βλέπουμε στα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων τις τελευταίες μέρες, η οποία έχει γίνει μάλιστα θέμα και στο διεθνή τύπο, είναι κατά τη γνώμη μου μια προεξόφληση θετικής κατάληξης στη συζήτηση και για το ελληνικό χρέος. Διότι ξέρετε ότι φτάσαμε σε ένα επίπεδο το οποίο είναι τα χαμηλότερα επιτόκια της περίοδου της κρίσης. Βεβαίως εμείς δεν πανηγυρίζουμε για αυτού του τύπου τις επιδόσεις, τις οικονομικές επιδόσεις των ελληνικών ομολόγων. Άλλοι ήταν αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν και αν είχαν γίνει αυτά τα οποία αυτές τις μέρες συντελούνται στις διεθνείς αγορές σε σχέση με την πορεία των ελληνικών ομολόγων παλιότερα, επί κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου για παράδειγμα, μπορεί να είχαμε και ειδικές συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για να το γιορτάσουν. Εμείς όμως θεωρούμε ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας, η εμπέδωση της σταθερότητας και η δυνατότητα να περάσουμε σε μια φάση ανάκαμψης δεν έχει να κάνει με τα νούμερα. Τα νούμερα επί της ουσίας πιστοποιούν ακριβώς αυτό το πέρασμα από μια εποχή σε μια άλλη. Για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε την σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα κοινωνικά εκείνα στρώματα τα οποία έχουν ανάγκη.